Ομάδα, καλώς ήλθατε σε ένα ακόμη School for All. Ιστορία τρίτης για σήμερα, έκτο κεφάλαιο της πέμπτης ενότητας, ο Αχιλλέας σκοτώνει τον Έκτορα. Οι ερωτήσεις για το σημερινό μας μάθημα θα είναι 5 και θα προσπαθήσουμε να τα κάνουμε όλα πολύ εύκολα και πολύ απλά. Πάμε να ξεκινήσουμε. Ερώτηση νούμερο 1. Πώς βγήκαν στη μάχη ο Αχιλλέας με τον Έκτορα? Στο προηγούμενο μάθημα είχαμε δει ότι ο Έκτορας είχε σκοτώσει τον Πάτροκλο, το φίλο του Αχιλλέα. Ο Αχιλλέας λοιπόν, θέλοντας να πάρει εκδίκηση, πήρε τα αθάνατα λογά του, την καινούργια του πανοπλία και τους γενναίους μυρμιδόνες και βγήκε ξανά στη μάχη. Ο Έκτορας τώρα, αφού αποχαιρέτησε τη γυναίκα του την Ανδρομάχη και τον γιο του στον Αστιάνακτα, βγήκε και αυτός για να πολεμήσει. Ερώτηση νούμερο 2. Πώς αντέδρασαν οι Τρώες όταν είδαν τον Αχιλλέα? Οι Τρώες, όταν είδαν τον Αχιλλέα να καταφτάνει, πανικοβλήθηκαν. Οι μισοί έτρεξαν να μπουν μέσα από τα τείχη και οι άλλοι μισοί έφυγαν στον κάμπο για να σωθούν. Ο Πρίαμος τότε έδωσε εντολή να ανοίξουν οι πύλες για να μπει μέσα ο στρατός του και να σωθεί. Ο μόνος που δεν θέλησε να μπει ήταν ο γιος του, ο Έκτορας. Περνάμε έτσι στην τρίτη μας ερώτηση, τι γνωρίζετε για τη μάχη μεταξύ του Έκτορα και του Αχιλλέα? Ο Αχιλλέας, βλέποντας τον Έκτορα, όρμησε πάνω του. Ο Έκτορας αρχικά φοβήθηκε και άρχισε να τρέχει. Τρεις φορές έκανε το γύρο της Τρίας μέχρι να πάρει την απόφαση να σταθεί και να τον αντιμετωπίσει. Στη μάχη που ακολούθησε, ο Αχιλλέας χτύπησε με το κοντάρι του τον Έκτορα στο λαιμό και τον έριξε κάτω νεκρό. Οι γονείς του, ο Πρίαμος και η Εκάβη και η γυναίκα του η Ανδρομάχη, που παρακολουθούσαν τη μάχη πάνω από τα τείχη της Τρίας, μόλις είδαν τον Έκτορα να πέφτει νεκρός, άρχισαν να θρηνούν για τον γενναίο πρίγκιπα της Τρίας. Τέταρτη ερώτηση για το σημερινό μας μάθημα, τι έκανε ο Αχιλλέας μετά τον θάνατο του Έκτορα? Ο Αχιλλέας, αφού σκότωσε τον Έκτορα, πήρε τα όπλα του, τον έδεσε πίσω από το άρμα του και σέρνοντάς τον πήρε μέχρι το στρατόπεδο των Αχαιών. Εκεί την επόμενη μέρα και αφού είχε πάρει εκδίκηση από τον Έκτορα, έκαψαν το νεκρό σώμα του Πάτροκλου και έκαναν αγώνες προς τιμήν του. Αυτό ήταν κάτι που συνηθίζονταν στην αρχαία Ελλάδα. Φτάνουμε έτσι στην πέμπτη και τελευταία ερώτηση για το σημερινό μας μάθημα, πώς πήρε ο Πρίαμος πίσω το σώμα του γιού του. Είχαν περάσει 11 μέρες από τότε που ο Αχιλλέας σκότωσε τον Έκτορα και ο πρίγκιπας της Τρίας παρέμενε άταφος. Ο Πρίαμος τότε πήρε μια μεγάλη απόφαση. Πήγε στο στρατόπεδο των Αχαιών και παρακάλεσε τον Αχιλλέα να του δώσει πίσω το σώμα του γιού του για να τον θάψει με τιμές. Ο Αχιλλέας συγκινήθηκε από τη στάση του βασιλιά της Τρίας και δέχτηκε. Τότε έδωσε εντολή να πλύνουν και να στολίσουν το σώμα του Έκτορα και να σταματήσουν οι μάχες για 11 μέρες ώστε να μπορέσουν οι Τρώες να θρηνήσουν τον πρίγκιπά τους. Ομάδα, αυτό ήταν το μαθηματάκι μας για σήμερα. 5 ερωτησούλες και ελπίζω να τα κάναμε όλα πολύ εύκολα και πολύ απλά, να σας βοήθησαν, να σας άρεσαν. Σας ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας για ακόμη μια φορά. Θυμηθείτε ότι μπορείτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μας, να μαθαίνετε πρώτοι ό,τι νέο ανεβάζουμε και να μας δίνετε και δύναμη να συνεχίζουμε. Μέχρι το επόμενο School for All, να είστε όλοι καλά. Adios!